Αγαπητοί ακροατές, κυρίε και κύριοι του Άντελιν Κίθυρα, μια μεγάλη καλησπέρα απόψε Δευτέρα 10 Μαρτίου. 30 λεπτά μετά τι 8 είμαστε στην προγραμματισμένη εβδομαδία εκπομπή διαλογισμού που απόψε όμω εκτάκτο μεταδίδεται Δευτέρα βράδυ αντί για Τετάρτη. Πέτρο Τσολάκο, καλώ ήρθες στο στούντιο. Τάκι Πολίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στι ακροάτριε, στου ακροατέ μα. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Ε, να πούμε ότι εκτάκτως βεβαίως μεταφέραμε την, την εκπομπή μας σε Δευτέρα επειδή επρόκειτο από δική μου επαιτειότητα θα πρέπει να το πω ναι, βέβαια, επειδή το πεις. πρόκειτο να πετάξω εξωτερικό αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι με γλωσσόφαγαν και mm -hmm. ένα με καδήλωση ή με αντιβίωση ε, εντάξει, θα αλλά αφαιρέσει. πάντοτε στα σεπάλξεις Ωραία. και στο ραδιόφωνο Έτσι. Έχουμε λοιπόν απόψε μια πολύ δυνατή εκπομπή πάλι θα φιλοξενήσουμε σε πολύ λίγο τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου μα, τον κύριο Παναγιώτη Πρώτο Ψάλτη. Και στο δεύτερο μέρο, Τάκη, Έχουμε ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Ένα μεγάλο καλλιτέχνη. καλλιτέχνη, να το πω έτσι, αν μου κάνει πάσα σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Μια και είναι στο χώρο τον δικό μου. Ένα πολύ καλό μου φίλο που επί δεκαετίε. Κρατάει, κρατάει τα σκύπτρα τα, και δικαίω. τα δικαίως, του είναι όλα Ακριβώ το λαϊκό τραγούδι. Έτσι που δεν είναι άλλο από τον Λευτέρη, τον μεγάλο το Λευτέρη με τη Λινέα. Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Είναι, μεγάλο. Ακριβώ. Είναι, μεγάλες, ακριβώς, είναι όλα. γεννημένο στον Πειραιά, στη Νίκαια, στο... στα Ταμπούρια κτλ. Τα θα μα τα πει μόνο του. Θα μα τα πει μετά μόνο του. Mm -hmm. Τώρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα μιλήσουμε μαζί μετά τι 9.30. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα εδώ. Καλησπέρα μα γράφει η Πολίνα, η Τάκη Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα και Πολίνα, να την ευχαριστήσουμε την Πολίνα γιατί πάντα με τον καλό λόγο και όχι μόνο με τις πανέμορφες ε, φωτογραφίες βέβαια, πολλέ πολλές φορές με κάνει τάκι να ζηλεύω διότι βλέπω με την καλή έννοια το λέω χαριτολογώντας δηλαδή, όταν βλέπω τόσο ωραίες φωτογραφίες που σου κάνει ένα εντάξει. τι εντάξει ζηλεύεις λίγο ε ε ναι λογικό δεν είναι ε, Λογικό Λέξει. είναι. Θα σε φτιάξει, θα σε φτιάξει <laughs> Πολύ να, να είσαι καλά. <laughs> Πολά, πολλά, πολλά χρόνια. Ε, Μέχρι να έρθει ο κύριο Πρωτοψάλτη, α πούμε λίγο τα δικά μα. Τα να πούμε τα δικά μα. Πριν πάμε στα δικά μα, θα ήθελα να πω κάτι που το έχουμε ξεχάσει να το σχολιάσουμε, και ότι είναι πάνω από 10, 15 μέρε αυτό το γεγονό. Θα πρέπει συνήθω ξέρεις ξέρει ότι είμαστε αυστηροί σε ό,τι αφορά εγώ προσωπικά, σε ό,τι αφορά ε, τι κινήσει τη αστυνομία μα. Ε, πίστευα και πιστεύω ότι έχουμε από τι καλύτερε αστυνομίε στον κόσμο. Ε, όταν θα δω κάτι ανητικό θα το θίξω. Και αυτή είναι η έννοια του δημοσιογράφου, να κάνει ε, σωστή προσέγγιση και σωστή κριτική. Όταν δω όμως και κάτι θετικό, πάλι πρέπει να το πούμε, να το σχολιάσουμε, να το προβάλλουμε. Ένα λοιπόν από τα θετικά που έχω να, ε, ε, να πω για το τμήμα της Νεάπολης Λακωνίας, όταν ήμουν πριν 15 μέρες, mm -hmm. να πω φιλετάκι και mm -hmm. φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελιν, ότι είχαμε πάρα, πάρα πολλές, πάρα πολλές, ναι, 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 έτσι, πάρα είναι. πολλές, ένα λεπτούλι. Ναι, έχουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη τώρα μα πήγε στο στούντιο. Θα... Εντάξει, συνέχισε αυτό ναι, που έλεγε. Είχαμε πάρα πολλέ ε, κλοπέ. Να σκεφτεί ότι άλλο σηκώθηκε στο σπίτι του απ' έξω και το αυτοκίνητό του, το 4x4, ναι, ναι, το ναι. βρήκε πε το τακαρισμένο. Ναι, ναι. Έτσι του είχαν πάρει τις ρόδες. Α, τι ρόδε. Τι αυτοκίνητα ανοίξανε, κλέψανε, καστόφωνα, κλέψανε, κάνανε, δείξανε. Ε, ένα πρωί όμω, κάνουν ντου τα παιδιά τη αστυνομία τη Νεάπολη στο χτελ που ετοιμαζόντουσαν να φύγουν. Με προορισμό Αθήνα και από εκεί για Βουλγαρία, προφανώ οι Μάγκια. Ναι, και ναι. του τσιμπήσανε. Το είδα το δελτίο τύπου, το διάβασα. Ναι. Όντως έτσι. Ε, οφείλω λοιπόν να το σχολιάσουμε τάχει πολύ θετικά και να πούμε μπράβο στα παιδιά αυτά βέβαια, που πολλέ φορέ, ε, όπω τα περισσότερα τμήματα που στενάζουν από προσωπικό, δεν έχουν προσωπικό. Μπορεί πολλέ φορέ. Δηλαδή τώρα πιστεύω ότι το βράδυ να κάνει ένα βάρδια. Πού ναι, ναι. θα πάει με το αυτοκίνητο, αν το προκαλέσουν ναι. παράδειγμα. Έτσι. έτσι. Να πούμε λοιπόν τα πολύ θετικά σχόλια για το βέβαια, περιστατικό. Όπω και σε όλη τη Λακωνία έτσι. Ναι, και γίνονται πολλέ επιχειρήσει. Πάρα πολλέ και, πάρα πολλές και με, με επιτυχία. Ναι, πάρα. έχουν πάρα πολλέ επιτυχίε. Ναι. Αυτό είναι στα θετικά. Πάρα πολύ ωραία. Α, λοιπόν... Να περάσουμε στον καλεσμένο μα. Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Μέχρι ναι, να ετοιμαστεί. Α, τάκι... Κοίταξε, τώρα έχουμε. Πάμε σιγά σιγά προ τι εκλογέ. Έχουν ε, ακουστεί κάποια ονόματα, τα ξέρει και πάμε, εσύ. Πάμε προ μίνι καύσωνα, θα ναι, έλεγα. Ναι, σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίε. Ε, ναι, ακριβώ. Γιατί άλλωστε αυτοί, πιστεύω ότι είναι αυτό το τελευταίο κρύο που μα έφερε ο Βαρδάρη ο Μοριάς. Έχουμε. Ε, ε, ναι. Ονόματα αυτή τη βδομάδα. Ακούγονται. Ακριβώ. Και μετά πέφτουμε σε μήνυ καύσωνε. Ναι. Δεν χρειάζεται ότι θα είναι ανοιχτή. Βέβαια, ακόμα είναι όλα ρευστά. Δεν είναι. Μερικά, έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Θα τα δούμε τώρα, θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Ωραία, γιατί είσαι έτοιμο. Καλησπέρα, καλώ ήρθε. Λοιπόν, Καλησπέρα. να σε καλωσορίσουμε. Πανογιώτη Πρωτοψάλτη, ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου μα και να πω για την ιστορία: Ότι οφείλω να το κάνω, ότι ο Πανογιώτη είναι από του παλαιότερου ή μάλλον ο παλαιότερο. Ο παλαιότερο. Εσύ ο, ο ε, στράτο και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Μεγάλη, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πολλά χρόνια. Από το, 82. Στ, από το 82. Στα δημοτικά δρόμενα έχει περάσει από διαπυρός και διασυντήρου θα έλεγα <laughs> 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 έτσι Όμω <laughs> όμως φίλε Παναγιώτη μιας που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, εγώ θα πω απευθεία στο ψητό έτσι ο κόσμος με ρωτάει και εμένα και με σύγκρουση δεν δοντάκι. αυτό περιμένω να ακούσω απόψε Πέτρο, Παναγιώτη okay. τελικά τι θα κάνει <laughs> θα είναι υποψήφιος στις, εκλογέ εκλογές τις επερχόμενες ναι ή όχι Κατε... <laughs> ερώτημα κατευθείας στα βαθιά καλησπέρα καλησπέρα Εσάς, καλησπέρα Καλησπέρα. Φίλου σα. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιο. Σίγουρο αυτό. Γιατί, γιατί... Ε, δεν ξέρω. Δεν έχω μπορεί... κανένα λόγο να σου πω ψέματα. Όχι, δεν εννοώ ότι μου λε ψέματα, αλλά λέω μη τυχόν και αφήνει κάποιο περιθώριο αλλαγή σκέψη. Ε, ε, όχι. Αν και, ξέρω, αν και ξέρω ότι ο Παναγιώτη φίλε και φίλοι δεν είναι από τα παιδιά που Φάχει και αντιφάχει ό,τι πει το λέει και το εννοεί. Να. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν θα ασχοληθώ καν. Ούτε σαν σύμβουλο, ούτε σαν δήμαρχος, ούτε τίποτα. Με προβληματίζει όμως. Ε, αυτά, με προβληματίζουν αυτά που γίνονται τώρα. Ποιο απ' όλα. Δηλαδή, ακούγονται πολλά ονόματα υποψηφίων δημάρχων. Τη μία μέρα ακούγεται το ένα, Α, ένα, Αυτό το, το κομμάτι λες. Πιστεύω και θέλω να, θέλω να πιστεύω ότι ε, υπάρχουν συνδυασμοί και δεν είναι μόνο λόγια, έτσι. Ε, τουλάχιστον ένα συνδυασμό που φαίνεται ότι έχει κοντεύει να συμπληρώσει, Αλλά σε αυτή τη θέλω να πω με αυτό ότι σε αυτή την περίπτωση για να φτάσουμε στο παραπέντε και δεν υπάρχει συνδυασμό, εγώ θα κινηθώ. Όχι σαν να βάλω υποψηφιότητα. αλλά θα μαζέψουμε, θα μαζευτούμε 20 20-30, αλλά πάμε να κάνουμε ένα συνδυασμό. Εγώ δεν θα βάλω, Έτσι. δεν θα είμαι. Αλλά δε... θα βοηθήσει. Θα βοηθήσω, ναι. Θα βοηθήσει. Ε, άρα μα δίνει. Δηλαδή, δε, 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 δεν είναι δυνατόν να Έτσι. έχουμε φτάσει τώρα. Μα δίνει μια είδηση. Αλλά πάνω ε, Να πω κάτι. Με προβληματίζει με κάποια πράγματα. Για να γίνει ένα συνδυασμό, πόσα άτομα χρειάζονται περίπου. Ε, 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 περίπου. Όχι πολλά. Για να είναι πλήρη θέλει 44 κάπου. 44. Ρωτώ λοιπόν εσύ με την πύρα που έχει. Θα πρέπει όλα τα στελέχη, όλοι οι υποψήφοι να είναι άξιοι. Θεωρείς λοιπόν εσύ και πιστεύεις ότι μέσα από δύο-τρεις συνδυασμούς επί 44 θα είναι θα βγουν οι καλύτεροι ή είναι πάντα ε... οι καλύτεροι. Εσύ είχε πάντα συνεργάτε ή αντιπάλου αν θέλει. Πάντοτε όλου άξιου. Ή ε... για το Θεάθ ολοι Όλοι, όλοι... οι χιτήριοι, όλοι αυτοί που ασχολούνται, όλοι αυτοί που βάζουν υποψηφιότητα είναι άξιοι. Τώρα, το θέμα για Όχι, μένα. δεν είναι... είπα ότι. Με ποια έννοια το λέω. Προσφέρουν. Ε, ε, αν έχουν το χρόνο. Η εγώ πιστεύω, πιστεύω το... τη διάθεση αυτό. Να Μόνο αυτό εγώ, τη, εγώ τη διάθεση, Παναγιώτη μου. Όταν πας να βάλεις υποψηφιότητα. Χρόνο... Όταν πας να βάλεις υποψηφιότητα. Είτε για δήματος, δυνακός... Θεωρείται ότι πρέπει να Είτε για σύμβουλο, έχει τη... τη... διάθεση να βοηθήσεις Εάν δεν έχει, θα μην σε καθόλου. Ε, αυτό λέω. Γίνεται από όλου αυτό. Εγώ πιστεύω ναι. Ο κόσμο δεν νομίζω ότι λέει αυτό. Δεν ξέρω. Θα μα πούνε ναι, τώρα οι ακροατέ. Αν θέλει κάποιο να πάρει τηλέφωνο. Αν συμβαίνει αυτό πράγματι όλα τα χρόνια, τότε ίσω εγώ, επειδή φεύγω πέρα, χάνω επεισόδια. Μπορεί ε, να συμβαίνει. Εγώ πιστεύω, ναι, ότι ό, όσοι θέλουν να ασχοληθούν, θα ασχολούνται γιατί έχουν. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω για μπορεί, τώρα. Γενικά έτσι, μιλάω και εγώ. για τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και εγώ γενικά μιλάω. Εγώ δεν πιστεύω, νομίζω. Εγώ έχω αντίθετη άποψη ότι, ότι λίγοι είναι αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει τέτοιου ανθρώπου. Εντάξει, δεν, δεν είναι και η θέση μου λίγο δύσκολη, αλλά εγώ είχα αυτή την εντύπωση. εγώ Πάντα. Εγώ είμαι εδώ για να κάνω κριτική. έτσι εδώ. Εσύ δεν ξέρω, ε. είτε συ, σου, οι συνάδελφοί σου ή οι συνεργάτε σου πρώην. Ε, νομίζω, λοιπόν, Πετρώ, ή μετά, ή, 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 ή αργότερα μελλοντικά. Νομίζω ότι. Ναι. Ε, ε, πρέπει να διαφερθούμε λίγο περισσότερο για το Δημοκητήριο. Οι, οι δημότε. Δηλαδή, δεν φτάνουν αυτοί που έχουν εκδηλώσει. Ενδιαφέρον. Να είναι υποψήφοι δεν φτάνουν, πρέπει να είναι και άλλοι. Να Συγγνώμη, φτάνουν. Σύγγνώμη, σύγγνωμη, ναι. Ναι, ναι. για να καταλάβω. Να καταλάβω. Είναι τρει συνδυασμοί, είναι λίγοι, πρέπει να γίνουν 13, δηλαδή. Όχι, αλλά... δε, δε, δεν, δε, δεν ξέρω πώ συνδυασμοί. Εγώ α, 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 βλέπω αυτού που ασχολούνται. Έτσι Αυτοί που συζητάνε, αυτοί που ενδιαφέρονται για το Δήμο Δημογετήριο. Και δεν με ικανοποιεί αυτό ο αριθμό. Μπορεί να είναι περισσότερο, αλλά εγώ μιλάω για αυτά που βλέπω ότι πρέπει να διαφερθούμε λίγο περισσότερο, να ασχοληθούμε περισσότερο, να διαθέσουμε περισσότερες ώρες, διότι τελικά θα, τον... θα έχουμε πρόβλημα. Ο Δήμος Κιθήρων χρειάζεται μια ανα, αναδιοργάνωση. Αναδιάθεση. Αναδιάθεση, όπως θέλεις από την αρχή. Πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει σαν υπηρεσία. εδώ, εδώ θέλει η Ελλάδα και... Δεν μπορεί <Δεν> να λειτουργεί ο, <Λίμος>. <Δεν> ο Δήμο Κυφίρων σαν, σαν, σαν <Δεν> ένα, ένα μαγαζί με πέντε παραμάγαζα ή δεκαπέντε, ξέρω εγώ. Ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να πηγαίνει στο Δήμο και να, να πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και να, να απολαμβάνει ίσα δικαιώματα, να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα όλοι οι δημότε. Και να έχουν τι ίδιε υποχρεώσει. Πρέπει να σταματήσει αυτό το. Πάνε και ότι πε μου κάτι. Έτσι βάλει το χέρι στην καρδιά και πε μου σε όλε αυτέ τι δεκαετίε περίπου, πόσε, τρει περίπου, ναι. που διατέλεσε είτε δημοτικό είτε εκπρόσωπο ε, συνδυασμού κτλ. Πα σε αυτό τα δημοτικά δρόμενα. Μετά, αν θα τραβήξει μια σειρά και κάνει πρόσθεση, αισθάνεσαι κάποια πικρία. Έχει πράξει κάποια πικρία, κάποια έτσι, πώς θα το πω, ε, από τον κόσμο. Πικρία. Πικρία δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι, διότι όποιο ασχολείται με αυτά πρέπει να έχει στο μυαλό του και το ενδεχόμενο. Το μεγάλο στο το, το ενδεχόμενο τη αποτυχία. Τη στεναχώρια, τη. Συγγνώμη, γιατί πιστεύει ότι απέτυχε 30 χρόνια. Όχι, εγώ δεν απέτυχα, δεν πιστεύω αυτό. Άλλο θέλω να πω, ότι μπορεί να. κάποιοι φίλοι σου να σε αδικήσουν, κάποιοι άλλοι να Όλα αυτά μπορεί να τα συναντήσεις. Αλλά δεν πρέπει να κρίνεις τον κόσμο σύμφωνα με αυτά. Ο κόσμος έχει μάθει δυστυχώς τόσα χρόνια εδώ να βλέπει το Δήμο μόνο για το προσωπικό του συμφέρον. Δεν είναι όμως έτσι. Αν μου κάνουν το σοκάκι, αν μου κάνουν το... Ακριβώς. Το τοίχο, το πεζοδρόμιο. Ακριβώ, Άσφαλτο στο λιόφυτο. Δυστυχώς. Και δεν βγάζω για τη δική μου τη την ευθύνη από αυτή την ιστορία, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει. Εννοείς με τα οικονομικά... Όχι με τα... Με τα δικαστήρια ό, και όλα όχι, αυτά. Όχι, εννοώ με τα ρουσφετάκια, αυτά που λέμε. Δηλαδή, πέστε μου ένα έργο που έφτιαξε ο Δήμος τα τελευταία 8 χρόνια, το οποίο να απευθύνεται για όλους να, και να το απολαμβάνουν όλοι οι κεφίδοι. Πέστε μου. Το Μιλοπόταμο, την πλατεία του Μιλοποτάμου. Είναι. Εμείς Εμεί το είχαμε εντάξει, ήταν δικό μας το. Το Μιλοπόταμο, το Λιβάδι. Εννοώ δικό Οι, δύο δρόμοι άσφαλτο στη φυρία μου. Ποια φυρία μου. Στο φυρία μου, στη, εκεί στο Παραθαλάσσιο. αυτά όλα. Στα λιόφυτα και τα γενικά. Είναι, γι' αυτό σα λέω ότι δεν έκανε ένα έργο το οποίο θα, 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 θα ανέβασε λίγο το. Θα βοηθούσε τον τουρισμό, θα ανέβαζε την ποιότητα ζωή Τίποτα από αυτά. Ασχολήθηκε με, με, ατομικά, να επιλύει ατομικά προβλήματα και ρουσφέτια. Ε, δεν πάει έτσι το πρόβλημα. Θα κάνει και μερικά τέτοια. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να. Νομίζω ότι πάντα γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. είπα πρώτα. Ναι, πάντα στο πρώτα, πάντα, στο πρώτα, πάντα, πάντα γινόντουσα, ίσως, 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 τώρα να γινόντουσα Το κάπως... είπα πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Στο ναι, ναι. Ότι δεν βγάζω τη δική μου ευθύνη απ' έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι όλο ο προπολογισμό του Δήμου να πηγαίνει σε τέτοια πράγματα. Αχ, ε, και για να μην είμαι άδικο, ο Δρόμο των Μυρτιδίων είναι ένα έργο το οποίο έχει αυτό που λέμε, ότι απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Η παράκαψη των Μυρτιδίων. Πολύ καλό έργο Το μοναδικό που έχουν φτιάξει, αλλά είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θα, ανε... θα βοηθήσει τον τουρισμό. Εάν ε, εκμεταλλευτούμε και άλλα πράγματα. Παράγει ότι μου κάτι άλλο, εσύ παρακαλώ. Αν θα με πά, σε πάω πίσω ή με πριν 10-20 χρόνια, υπήρχε η, αν θέλεις η αντιπαράθεση, ο ένας είναι μπλε, ο άλλος είναι κόκκινος, ο άλλος είναι πράσινος και πάει λέγοντας έτσι. Πιστεύεις ότι σήμερα αυτά πρέπει να εξαλειφθούν. Σήμερα εξαλειφθήκα μοναχά τους. Μοναχά τους, μπράβο. <laughs> Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λάθος αυτό. Λάθος όλα αυτά τα χρόνια που γινόταν. Βέβαια. Ήταν λάθος. Και σωστά που εξαλείφθησαν από μόνα τους από τον κόσμο. Από την... Ήταν λάθος. Και εγώ όμως, ας βρεθεί κάποιο αντίπαλος πολιτικά από μένα, να είναι ανήκει σε άλλο χώρο και να πει ότι τον ζημίωσα. Για... Για μένα, εγώ πάντα όταν πήγαινα στο Δήμο ή στην κοινότητα, άφηνα απέξω την Την πολιτική ταυτότητα. Βεβαίω και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Όχι πρέπει να κάνουμε όλοι. Τώρα συζητάνε όλοι ας πούμε, να μπουν σε ένα συνδυασμό και βλέπω ας πούμε, και είναι από όλε τι Από όλες, και έτσι πρέπει. Από Χρυσή Αυγή μέχρι. μέχρι το. Μα δεν πρέπει να έχει το κόμμα. Έκαι, ξέρω, πρέπει, εγώ, πρέπει, Βανταρσία. πρέπει, πρέπει φίλε μου να μπουν ικανοί άνθρωποι που να μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Βέβαια. Δεν είναι. Εγώ το λέω, το λέω, γιατί το έχω πει πολλέ φορέ. Πριν τον Καποδίστρια είχα κάνει μια τετραετία στην κοινότητα Καρβουνάδα και ξέρω τι τραβούσαμε. Με τον κόσμο, τι απαιτήσει του κόσμου, είχε απαιτήσει ο κόσμο. Σε ψήφισε, πρέπει, πρέπει να τα αποκριθεί. Ή αλλιώ κάθεσαι στο σπίτι σου. Και αυτό δεν το κάνουν όλοι. Πώ θα το κάνουμε, Δεν το κάνουν όλοι. Ούτε χθε, <laughs> ούτε σήμερα, ούτε πριν από 10-20 χρόνια. Εντάξει, γι' αυτό και όλοι. Δηλαδή, γι' αυτό και κάθε τέσσερα χρόνια γίνονται ναι. εκλογέ και από εκεί και πέρα. Ναι, ο... αλλά ξέρει ο... όμω, Παναγιώτη, ]ς... παράδειγμα. Βλέπει και θα, φέρ... θα και θα, θα, θα φέρω ένα παράδειγμα. Ε, ή επιβραβεύει. Ή... Ακριβώ. Άκουσα διαστόματος του ιδίου παράδειγμα, θα το πω. Γιατί όταν βλέπω ένα παιδί που δουλεύει πραγματικά νέος άνθρωπος και δουλεύει πάρα πολύ, που έχει δουλέψει για την περιφέρεια του ποταμού, το Στέλιο ο ναι. οποίο δεν θα συμμετέχει. Εγώ ειλικρινά σου λέω, ε, δεν σημαίνει ότι είναι πολύ φίλος, έτσι αλλά όποιο και να ήταν, όχι γιατί είναι ο Στέλιος, την αλήθεια, αυτό το ίδιο θα έλεγα. Θεωρώ ότι είναι άδικο να μείνει απ' έξω αυτό το παιδί. Είναι δικό του το θέμα. Δεν ξέρω, δικό του ή δεν τον πιέσανε κάποιοι. Ε, τώρα, δεν ξέρω, αν, δεν το ξέρω. Αν, πας, αν, αν καταφύγουμε σε πιέσει τότε δεν, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι πάει αυτός όποιος πάει κάποιο για να βοηθήσει, πάει ε, για να βγάλει μια υποχρέωση. Ε, δεν ναι, είναι σωστό αυτό. Ε, όπως πολύ θετικά θα ήθελα να, έτσι, να σχολιάσω τον Θεόδωρο τον Γρηγοράκη Στερονιάδικα. Η διαπλάτευση θα έλεγα ότι καθαρά είναι έργο. Αυτό έπαιρνε τηλέφωνα, επειδή τα έβλεπα μπροστά μου. Έπαιρνε τηλέφωνα όλου του ομογενεί τη Αυστραλία για να αφήσουν και ακόμα δεν έχουν χτιστεί η τύχη Πολύ καλά έκανε. Έτσι και στο χωριό μόνοι. του μέσα με το δέντρο φυτεύσει, με τα φώτα, οι λάμπε αναμένε όλε. Όχι όπω το χωριό μου που είναι 7 μήνε στι μισέ σβηστέ. Και όποιο θέλει να διαψεύσει, όποιο θέλει τον προκαλώ τώρα να πάει τώρα να Δηλαδή, εσύ λε τώρα ότι οι λάμπε που ήταν αναμένε στα Ρονιάδικα είναι έργο του. Βεβαίω του Θοδωρού. Βε... Βεβαίω Παναγιώτη μου. Για, Α, για, ποιο λόγο. Θα σου το πω αμέσω. Διότι μπροστά μου αυτά είναι που σου λέω τα βλέπω εγώ. Γιατί με συνέχεια εκεί και βλέπω πώ πιέζει και παίρνει τηλέφωνα να έρθει αμέσω ο υπάλληλο να σε αλλάξει. Λοιπόν, άκου ο πολιτής φτάζε... πολίτη πληρώνει, Παναγιώτη, και έχουν αλλάξει οι όροι πλέον. Βεβαίω πληρώνει και έχει απαιτήσει. Αυτό το έχει απαιτήσει, είναι... το είπε μόνο σου. Άκου να σου πω τώρα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο που εγώ αρχίζω να, 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 να λέω, κάτι άλλο. Ε, δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ο Δήμο Αυτό είναι μια υπηρεσία. Υπηρεσία φωτισμού οδών και πλατιών που έχει προϊστάμενο, έχει υπαλλήλου, έχει ε, τα, τα, υλικά για να αλλάξει τις λάμπες, τα πάντα έχει. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά αυτή, η υπηρεσία αυτή, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση ε, του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου ή ενός Δημοτικού Συμβούλου. Πρέπει, ε, ε, αυτό σας λέω ότι οι πρέπει, ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει σαν υπηρεσία. Δεν μπορείς εσύ, δηλαδή, αν εσύ δεν τα έχεις καλά με το... Με το, τοπικό πρόεδρο δεν θα σου αλλάξει τη λάμπα ποτέ. Ναι, αλλά ποιο τον ελέγχει τον τοπικό πρόεδρο. λοιπόν. Ε, ποιο τον ελέγχει τον κάθε τοπικό και τον κάθε υπάλληλο. Ο τοπικό είναι πολι... πολιτικό πρόσωπο. Ελέγχεται στην κρίση, στι εκλογέ. Ο υπάλληλο όμω οφείλει όταν πάει ένα δημότη να το καταγράψει και να, να φροντίσει το γρηγορότερο δυνατό να παραλλάξει τη λάμπα. Η... η υπηρεσία του Δήμου, σαν υπηρεσία. Δεν μπορεί να λειτουργεί με, με ο Δήμος. Δεν μπορεί να, ή, να, να, για να έρθει να τα σκουπίδια, δηλαδή πρέπει να γνωρίζει τον οδηγό ή να γνωρίζει τον αντιδήμαρχο καθαριότητο. Ναι, αλλά αν, ε, τώρα, αν δεν, έρθει, το, το τοπικό, όχι. αν, δεν έρθει, αν πρέπει να ελεχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιο είναι κάποιος είναι Από τα Δήμαρχο, παράδειγμα. Είχε, από το Δήμαρχο. Κάτσι, ή τον Αντιδήμαρχο, ή ποιο είναι υπεύθυνο. Γι' αυτό σου λέω: Πρέπει να, λειτουργούμε να λειτουργήσει ο Δήμο σαν ομάδα. Σαν υπηρεσία. δεν μπορεί να, είναι, να υπακούν σε διαταγέ και να του λέει να κάνει ο, κάθε ένα δημοτικό σύμβολο, ο κάθε ένα δήμαρχο, ο κάθε δήμαρχο να του στέρνει όπου θέλει. Δεν γίνονται αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, εγώ που ήμουν στην αντιπολίτευση και δεν ερχόντουσαν να μου πάρουν τα σκουπίδια, δεν λέω αυτό, εμένα έρχονται πάντα, τακτικότατα, αλλά παράδειγμα λέω. Θα έπρεπε ε, να πάρω το δήμαρχο για να μην έρθουν να μου μαζέψουν τα σκουπίδια. Προσθέτω. Θεωρείται αυτονόητο. Ε, βέβαια, Αλλά αν, αν όμω δεν γινόταν κάτι, κάτι φταίει. Και αν δεν γινόταν μια φορά. Η νοοτροπία που έχουμε. Ε, και η νοοτροπία που λειτουργεί. Υπάρχει, ο Δήμος. υπάρχει ε, ένα λάθο, υπάρχει ανθρώπινο. Αλλά όταν είναι κατά συρροή, νομίζω ότι το, το πλέον πάει αλλού η βαλίτσα. Η νοοτροπία που έχουμε. Εγώ πάντω θέλω να πω και δεν πρέπει να τα λέμε όλα έτσι. Παράδειγμα, εγώ δεν θα εξετάσω τα των δικαστηρίων και τα αυτά. Θα πάμε είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό που θα το συζητήσουμε μετά. Όμω οφείλω να πω οφείλω εγώ από την πλευρά μου να πω ότι και παράδειγμα ο Μιχάλης ο Πρωτοψάλτης, ο Αντιδήμαρχος έχει δουλέψει τα 8 7 χρόνια πάρα πολύ. Ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι ε, θέμα άλλων. Δεν είμαι με στιγμής αρμόδιο και ούτε το ραδιόφωνο είναι αρμόδιο εδώ να κρίνει. Υπάρχουν ε, δικαστήρια που είναι αρμόδια και θα αποφασίσουν για τα υπόλοιπα. Έτσι. Όμω, εγώ δεν μπορώ να μην το επισημάνω αυτό. Έτσι, όπω λέω ότι κάποιοι είναι για το Θεαθήνε, ο Μιχάλης δεν ήταν για το Θεαθήνε, δούλευε πραγματικά. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τους συναδελφούς, αλλά επειδή υπάρχει μια... έχουμε μια διαφορά εκεί... Άλλο, είναι άλλο κομμάτι αυτό. Είναι Θα άλλο, άλλο κομμάτι. Εγώ το Έτσι δέχομαι αυτό που λες. Έτσι δεν είναι. Είναι αλήθεια. Εγώ το Ξέρω, Ξέρω ότι είσαι σωστός. Δούλευε. Είναι σωστός, Εγώ είσαι σωστός το δέχομαι και δίκαιος. Είσαι. Αλλά όμως αυτά όλα έπρεπε να γίνονται και νόμου. Το αν... Ε, υπερβαίνει τον νόμο. Είναι το άλλο κομμάτι τώρα. Ε, τώρα ναι. δεν δε μπορεί να τα κάνουμε Να, να το δεχτώ ότι υπερεύει τον νόμο και δεν έκανε διαγωνισμό για να γίνει γρήγορα το έργο. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Παράδειγμα και, τώρα. Και, ναι, τώρα ναι, αυτά, παράδειγμα, εσύ, ναι. Δεν είναι ότι έχουν γίνει έτσι ακριβώ. Ναι, 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 ναι σύμφωνοι. Ε, τη λύση μου, μια αναπορία, σε παρακαλώ. Υπήρχε ένα δικαστήριο τώρα τελευταία και ζητήσανε την αναβολή ναι. η συμπολίτευση του δικαστηρίου. Ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος. Ναι. Το άκουσα, δεν ξέρω. Και... Ήμουν άγος Ήμουν... στο δικαστήριο. Α, μπράβο, Άρα θα με διαφωτίσεις. Ε... Γιατί? Μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα πρώτων εκλογών θα η απόφαση. Γιατί? Έχεις κάποια λογική εξήγηση? Δεν ξέρω. Ε, η δικαιολογία που καταθέ... κατατέθηκε στο δικαστήριο είναι ότι ο, ο συνήγορος του κυρίου δημάρχου ήταν σε άλλο δικαστήριο. Εντάξει, αν ήταν τέτοια περίπτωση. Εγώ είτε... τι να πω, δεν ξέρω. Έτσι κρίνουν, ο, ε, ξέρεις, ο κατηγορούμενος έχει δικαιώμα να ασκήσει όλα. Σα, σαφώς δεν το συστάω. Αφού έτσι έκρινε ο, ο εγώ δεν, δεν, ήξερα τις λεπτομέρειες τι και γι' αυτό μιας που ήσουν, σε ρώτησε αφού ήσουν και παρόν και μας έλυσε στην απορία. Ε, πόσα ταξίδια έχει κάνει πολλά ταξίδια για αυτά τα θέματα. Τα ναι. ε, πάρα πολλά. Και ακόμα τα πολλά είναι πίσω. Τα πολλά είναι πίσω. Έχει αγανακτήσει πάνω γιατί. βέβαια, ε, έχω αρχίσει και θυμώνω πολύ, διότι δεν μπορεί ας πούμε, ε, να, να, μπαίνουμε σε αυτό το λούκι τώρα ότι ε, αν δεν ψήφιζε κάτι ήσουν εχθρό του λαού ή δεν, ξέρω, δεν ήθελες να γίνει το, ο δρόμος στο σπίτι του Πέτρου έμπαινα μέσα τέτοιες λογικές και πολλές φορές είτε από αγανάκτηση είτε από λέω ψήφισα και εγώ κάποια πράγματα και είμαι κατηγορούμενο. Και είμαι κατηγορούμενο. Γιατί σε σωστό και ήθελε κάποια πράγματα. Αν ρωτήσουν στην αντιπολίτευση, δεν κάποια έργα θέμα, όχι. έπρεπε όχι. να γίνουν. Όχι. Έπρεπε να επιμένω στο σωστό και στο νόμιμο. Σ... Δεν έπρεπε να έχω ψηφίσει Σ... τίποτα. Στο αυτό. θέμα το διαδικαστικό εννοεί. Βεβαίω. Βέβαια. Στο διαδικαστικό. Όχι για το... για το αν έπρεπε να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο ή όχι. Όχι. μα για... Εγώ δεν έχω αντίρρηση τι έργο θα γίνει. Όποιο θέλει να σφτιάξει. Στο κάτω-κάτω είναι και δικαίωμα τη συμπολίτευσης βγήκαν αυτοί με το δικό τους πρόγραμμα τη δική τους λογική και με τα δικά τους ας πούμε οράματα αν είχαν οράμα, οράμα ας πούμε, και αν βλέπανε κάτι μπροστά του. αλλά ας, ας, κάνω, ας επιλέξουν όποιο θέλουν αλλά θα το κάνουν νόμιμα δεν θα μπαίνουμε στη λογική δεν θα ψηφίζω εγώ ένα θέμα το οποίο είναι παράνομο και να κάθομαι στο σκαμνί τώρα και να τρέχουν στα δικαστήρια πάνω κάτω. Έτσι δεν είναι. Σαφώ. Ε... Δεν, 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 είναι τίμιο το να κάθεσαι στο συμβούλιο και να σου φέρνουν ψεύτικα χαρτιά ή να σου λένε ψέματα, άμα ρωτά κάτι. Δηλαδή πιστεύει ότι εξαπατήθηκε. Βεβαίω, πάμε πολλέ φορέ. Ένα ε, πω ένα παράδειγμα αμέσω. Η Δημοτάκη, στην υπόθεση Δημοτάκη. Ρωτάω. Έχει χαρτί από τη διεύθυνση υγιεινή. Όχι, δεν έχει. Έχει μήνυση από την αστυνομία. Όχι, δεν έχει. Και τα είχε όλα. Είχε χαρτί που έλεγαν να κλείσει το μαγαζί του. Του μερικάτο, όπως το λέγανε. Και μα κάνει, μα πάει στο δικαστήριο, όλου τώρα. Στου δημοτικού συμβούλου γιατί. Και, και, και τι έγινε με αυτή την περίπτωση, Έχει πάρει αναβολή γι' αυτό. Έχει πάρει αναβολή κι αυτό. Ε, ναι, όλα του Δήμου παίρνουν αναβολή. Τώρα δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Οπότε, τι γίνεται. Ε, φορέ φορές θα πας στην Αθήνα. Δεν ξέρω πόσες φορές θα πάω. Άμα είσαι κατηγορούμενος θα πας. Τι θα κάνεις. Δεν θα πας. Πάνε δεν ξέρω όλα αυτά. Πιστεύεις καταρχήν το άλλο να σε ρωτήσω. Ο οποίοδήποτε που θα εκλεγεί στην επόμενη τετραετία με τις επερχόμενες δημοτικές θα έχει μέλλον... Με ποια έννοια το λέω, Τη στιγμή που πιστώσεις δεν θα υπάρχουν. Έργα δεν θα μπορεί να κάνει. Ο κόσμος πλέον έχει απαιτήσει. Λοιπόν. Νομίζω ότι βέβαια έργα δυσκολεύουν. Τα προγράμματα πάντα θα υπάρχουν όμως στα ευρωπαϊκά. Κάτι θα υπάρχει όπως είναι το ΕΣΠΑ τώρα. Κάτι θα υπάρχει και αργότερα. Μου έριξε πάσα τώρα. Αλλά περίμενα να σου πω. Ο Δήμο Χιθήρων όμως έχει κέρδη, έχει έσοδα από τα ανταποδοτικά. Από την υπηρεσία ίδρυψη, την υπηρεσία καθαριότητα και όλα αυτά. Επειδή η, το κοστολόγιο του Δήμου για, την... για να βγάλει το νερό και να το διαθέσει, να το πουλήσει στο, στο Δημότη, έχει μικρό κόστος. Και αυτό βέβαια φρόντισαν κάποιοι κάποτε να, έχει, να είναι όλα αυτά σε χαμηλό κόστος. Λοιπόν, ε, έχει κάποια και κάποια πράγματα θα γίνονται. Οι ανάγκε δηλαδή του Δήμου Κιθήρων θα, ψιλοβολεύονται ψηλοβολεύονται Ότι θα είναι δύσκολότερες οι και θα έχει έλλειψη πιστώσεων, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά δεν υπάρχουν δημόσιε επενδύσει τώρα. Δεν, δεν, δεν μπορεί να πάρει λεφτά από ένα Υπουργείο. Αν γιατί λύσε μου μια αναπορία. Το έχω πει πολλέ φορέ μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Κάνω ένα τσεκάπι γιατί δεν κοιτάζω τι γίνεται μόνο στα κύθρα, κοιτάζω και παραπέρα. Μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Δήμο Μονεβασιά έχει εκμεταλλευτεί το ΕΣΠΑ. Την καλησπέρα μα καταρχήν στου βατικιώτε πέρα όλη τη, το Δήμο. Οι πιο πολλοί Δήμοι ε, το έχουν Μο, κάνει. Δεν νομίζω τόσο, τόσο όσο ο Δήμο Μονεβασιά. Έτσι, και έχουν κάνει απίστευτα έργα. Και είναι σε εξέλιξη απίστευτα έργα. Και ρωτώ, Πιστεύεις εσύ ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι και εμεί εδώ και δεν το κάναμε, Βεβαίω. Μα δεν άκουσα να μου το δείξει αυτό. Εγώ δεν δε, δε φτάσαμε εκεί. Είμαστε στα, στην αρχή ακόμα. Υπάρχουν βεβαίω και έπρεπε να έχει. Ε, να, έχει, να, έχουν γίνει προτάσει. Συγγνώμη, <έι> αλλά <Coconut> με το τσικέλι τα βγάζω. όχι, εγώ δεν μπορώ να σου λέω ό,τι θέλω. Εγώ εσύ θα με ρωτά. Εντάξει, γιατί Αν θε να σου λέω ό,τι θέλω, μπορώ να ξέρω. Βεβαίω θα μου πει ότι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ε, Δυστυχώ ο Δήμο Κιτήρων να έμεινε πολύ πίσω σε <γνώ hanya σίλου> αυτήν την ιστορία. Δεν έχει πάρει ούτε ένα έργο. Από λοιπόν, το ΕΣΠΑ. Ο πιο ΕΣΠΑ από κανένα πρόγραμμα. Γιατί. Γιατί δεν κάνανε μελέτε. Δεν οριμάσαν ένα έργο. Έχουν προσλάβει, ο Δήμαρχο έχει μία σύμβουλο, τεχνική σύμβουλο, η οποία έχει έρθει δύο φορέ όλε και όλε, τα πέντε-έξι χρόνια από όσα την έχει και δεν κάνει τίποτα. Και ο κεντρικό δρόμο, όμω. Ο κεντρικό δρόμο, το, το, αυτό είναι το χατσιπλή ο δρόμο. Όχι, όχι, όχι αυτό. Αυτό το έχει κάνει η περιφέρεια. Δεν έχουμε καμία σχέση ο Δήμο. Το κάνει α, η περιφέρεια. Α, είναι εμένα το κάνει ο. Ο Αντιπεριφερειάρχη. Με προσωπική του παρέμβαση. Ο Δημήτρη ο Κατσικάρης. Ο Κατσικάρης. Ο, εξαίρετο ο, ο, ο Κατσικάρης. Με προσωπική του παρέμβαση το έχει κάνει αυτό. Όταν είπε να γίνει το γεφύρι του Μάκρονα, είπαμε εμεί όχι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Τα ξένα, τα ξένα λεφτά τα προσέχαμε. Τα δικά μα δεν τα προσέχαμε. Του Δήμου. Μα ενδιαφέρεται τη περιφέρεια. Να μην ξοδέψει τα λεφτά τη περιφέρεια. Και τα δικά μα. Πάνω από εδώ Πιστεύεις ότι ήταν το 1,5 εκατομμύριο ήταν... Αυτό γι... ήταν ένα νούμερο, εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω δει τη μελέτη. Εάν έβλεπα τη μελέτη θα μπορούσα να σου πω κάποια πράγματα, αν και δεν είμαι ειδικό. Από την εμπειρία που έχω θα σου έλεγα. Αλλά νομίζω ότι ήταν προ διαγωνισμού. Αυτή την, τη κριτική έπρεπε να την κάνει μετά το διαγωνισμό. Δηλαδή, ε, για να, αυτά τα λεφτά που πέσανε εδώ, 600.000 600 ευρώ, για την εκβάθυνση της πελαγίας και της πέτρες που βάλανε, τα αξίζει αυτά τα λεφτά. Σε ρωτάω. Δεν ήμουν εδώ, πάντως να πω κάτι Παναγιώτη, το απόγευμα το είδα πρώτη μέρα που κατέβηκα σήμερα, στη, εδώ κάτω το έργο αυτό. Ε, Πότε θε... σήμερα. Ναι. Ποιο έργο καλά, Δώστε, δεν ξέρω, τι πέτρε εδώ κάτω πότε τι ρίξαν αυτέ. Όχι, ρε, μιλάω το Μου δω, για την εργολαβία που κάνανε το... πριν από 4-5 χρόνια. Για το Γιάννη το... ναι. μεγάλες, πολλέ. Παραπάνω, 6 χρόνια μπορεί να είναι. Αυτό που... λέω. Λοιπόν. Είχαν την πήγα εδώ και τι τσάπε. 600.000 ευρώ πήγε αυτό το έργο. Τα... Βλέπει εσύ κανένα που να αξίζει 600.000. Σε ρωτάω, το βλέπει. Όχι. Ε, να πω όμω κάτι πάνω γιατί. Τι να πει. Ε, θα σου πω. Σωστή η παρατήρησή σου, αλλά επειδή τα έχουμε ακούσει από τα μεγάλα κανάλια και τα βλέπουμε και τα ακούμε και τα ζούμε καθημερινά, να μην πάω στου Ολυμπιακού Αγώνε που πληρωθήκαν 5 και 10 φορέ πάνω, αλλά τα περισσότερα έργα ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν εγώ στο Θεό. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Συνεπώς. Δεν, βλέπ, δεν βλέπει λοιπόν. Και αυτό. Εδώ μπορεί να, να ξοδευτεί κανένα από τα 600.000. Αλλά εγώ δεν τα βλέπω. Μπορεί να είναι στην εκβάθυση, μπορεί να είναι σε, σε εργασίε αφανεί που δεν φαίνονται. Και πώ λοιπόν βγαίνουμε και λέμε ότι το έργο αυτό ε, ήταν υπερ, υπερτιμολογημένο, του Μάκρονα. Κάτσε, δεν είναι όμω το ίδιο. Ένα ε, αυτό γεφύρι, θέλω να σου πω, Το ίδιο είναι το γεφύρι αυτό, αυτό έγινε, με το Όχι, αυτό έγινε, κάτω. δεν έγινε, για, γιατί η πραγματικότητα ήταν πολύ πολιτική λογική και κομματική τότε που έγινε αυτό. Εδώ κάτω στο. στο, είναι, μάκρονα, α, στο μάκρονα. Που το απορρίψανε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν. Ε, δεν το, ξέρω. το ξέρω εγώ, το βλέπω. Ε, Πώ μπορεί να έχεις φέρει γνώμη για μια μελέτη και να πει ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αφού δεν ξέρει και δεν βλέπει αυτό που είναι πέτρε και άμμο. Εδώ δεν βλέπει ότι μπο, Εγώ λέω ότι μπορεί να πήγανε στι καφέ που δεν φαίνεται, α πούμε. Κάτι που δεν φαίνεται έτσι. Γιατί στι πέτρε δεν είναι σίγουρα. 600 γιλιάρικα. Χρόνο πολλά λεφτά πάνω γιατί επειδή λοιπόν, το γνωρίζω σε λοιπόν, γνωρίζω καλά. Παρακαλώ, δεν μπορεί να, για, να μια πιάτρα... να βγάζει μια απόφαση και να λε δεν το θέλουμε το έργο. Σαν δημοτικό συμβούλιο, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Πώ έγινε αυτό. Με τι στοιχεία το είπαν. Πάντω, εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή άκουσα πολλέ συζητήσει από τόπιου εργολάβου, δεν ξέρω, έτσι, και ότι ο πατέρα μου ήταν εργολάβο, και πριν μπω σε τράπεζα, έχω δουλέψει και εγώ 8 χρόνια. Κάτι κατέχω. Θέλω να πω το εξή: Ότι από πολλού ντόπιου εργολάβου που άκουσα, λέει: Εμένα, ας μου δίνανε 300 δι, το κάνω εγώ. Ποιο το διαφέρει. Φυσικά. Τώρα. Ε, δεν ξέρω, τι είπανε, λέω. Αν το λέω ψέματα. Τώρα... Εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι ο εργολάβο. Δεν <Δελαια> θέλω πες να πω ονόματα στον αέρα. Ο δρόμο εδώ. Τώρα σε παρακαλώ. Η μελέτη αυτή έλεγε προτεταμένο πετό. Ξέρεις τον ξέρει είναι το προτεταμένο πετό. Μην <Το> <Το> μείνουμε <Το> σε αυτό. Μην μείνουμε σε αυτό. <Το> σαν παράδειγμα. Άρα ο κεντρικό δρόμο έχει ήδη. Ε, ε, πώς θα το, πω, το έχει αναλάβει εργολάβος και είναι κυθύριος Ξε... Όχι, όχι, το κεντρικό ναι, δρόμο ναι, να πάμε ναι. στο κεντρικό γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το φλεγό. Ναι, ναι, ε, αυτό έχει, το έχει... έγινε ο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός, δεν ται... ξέρω αν έχει υπογράψει σύμβαση ακόμα. Ο Που αλλά... σημαίνει ότι θα ξεκινήσει σύντομα, έτσι δεν είναι. Ναι, ε, ε, μπορεί να μην ξεκινήσει πριν τις Σύντομο, πάντως, τι εκλογέ. Σύντομα πάντω από ό,τι μου είπα το πρωί γιατί μίλησα. το προλάβει μέσα στο μήνα αυτό. Είναι με το κάτσει και δεν θα είναι έργο, έργο, έργο πνοή αυτό πιστεύω πάνω Βέβαια, Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει, εμεί το λέγαμε εδώ και χρόνια, και κάποιοι πετούσαν πέτρε. Όταν λέγαμε ότι δεν νοείται π.χ. τον 21ο και να. Ε, 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 τη εμβέλεια του, του νησιού του δικού μα, των κυθύρων. Έτσι, ένα τουριστικό νησί, τη εμβέλεια των κυθύρων και να έχει αυτά τα δρομάκια, τα στενά, τα σοκάκια εδώ που τα λέμε. Εγώ δεκάδε με όλη την Ελλάδα που μιλάμε τόσο με χιλιάδε κόσμο. Έτσι. Αυτό λέει τι δρόμου. Να έρθουμε κάτω, λέει και κινδυνεύει να περπατήσει. Πώ θα τρέξει. Όλο δεν είναι μαθημένο. Μην κοιτάζει εμεί που έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε. Λοιπόν, εδώ... Στα σοκάκια να με. Όντω είναι μεγάλη δουλειά γιατί καταστρέφονται τα αυτοκίνητα. Α, το, αυτό είναι το τελευταίο. Τι κυ, ε, κινδυνεύει. Τώρα με τι λεφτά να πάει να το αλλάξει αυτό. Εντάξει. Θα πάει να το φτιάξει. Ο κόσμο υποφέρει τώρα. Σίγουρα, αλλά. Διαδρομή που θα την κάνει σε 10 λεπτά θέλει μισή ώρα. Ε, εντάξει, αυτό δεν Να μην τρέχει και πολύ, Πέτρο. Ε, ναι, αλλά κάτσε. Δεν μπορεί. Τότε υπάρχει με τα πόδια. Ή <laughs> παίρνει ένα ποδήλατο που δεν θα έχει έξοδα. <laughs> Ή ένα γάιδαρο. Ήμουνα στο διακόφτη τάκι το καλοκαίρι παρεμπιπτόντω, θα το πω έτσι χαριτολογώντα. Έχει <laughs> και, ένα γάιδαρο. όχι, όχι. Και περίμενα να μπω στο καράβι να περάσω απέναντι. Σε μια στιγμή βλέπω και κοίταζε όλο ο κόσμο το αυτοκίνητο που έβγαινε. Ένα αυτοκίνητο που έβγαινε από, την, από το καράβι μέσα. Βλέπει ένα φορτηγό, ένα φορτηγάκι, ένα μικρό. Και σε μια στιγμή βλέπω ένα γαϊδουράκι, δεν πρόλαβα να το πάρω φωτογραφία. Yeah. Κάποιο συμπατριώτη μα που το που είχα να δω ούτε ξέρω από πότε. Yeah. Πιστεύω να μην γεμίσει το νησί το Τράποδα, γιατί δυστυχώ όπω ο Παναγιώτη, όπω είπε με τα μνημόνια και με αυτά, πάνε να μα πάνε προ τα εκεί, ε, Παναγιώτη. Θα ξαναεπανέλθω εγώ πάλι στο θέμα τα του Δήμου μα. Δεν άκουσα να μου πει ένα πολύ βασικό που ίσω να μην το έχει πληρώσει, ίσω γι' αυτό το λέω και αυτό χαριτολογώντα. Πόσο πλήρωσε το χαράτσι τη ΔΕΗ, από, no. από, επί, τρεις, επί τρία ή επί έξι. Επί τρία. Α, γι' αυτό δεν μου το έδειξε δηλαδή. Εγώ να σα το εσύ. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει εδώ. Ε, καλά, κάτσε με τράσει τι φορέ που το είπαμε Όχι, δεν το έχω για το χαράτσι. Δεν το θυμόμουν εγώ. Το, λέω, εγώ θα σου πω είναι. το εξή. Ότι επειδή ασχολήθηκα και είχα ξανασχοληθεί από τότε όταν ήταν οι κοινότητε. το χαράτσι αυτό βασίζεται πάνω στο, στο, στο τάπ στο τέλος αυτής της που επιβάλλει ο δήμο και εισπράττεται μέσω ΔΕΗ. Λοιπόν, πάνω σε αυτές τις ζώνες και σε αυτά τα τετραγωνικά και σε όλο το, το πρόγραμμα αυτό βασίζεται, μπαίνει το το, 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 το χαράτσι. Από τότε η ΔΕΗ Υπάρχει αλληλογραφία ετών. Άμα πα άμα στο Δήμο και τη ζητήσεις θα τη δεις. Η ΔΕΗ δεν πέρασε τα στοιχεία όλα μέσα όταν ξεκίνησε, όταν πρώτο εφαρμόστηκε. Μετά, όταν γινόταν μια καινούρια παροχή, κάποιοι προέδροι δεν βάζανε τα στο χαρτί που στάνε στη ΔΕΗ. Δεν, δεν το συμπληρώνανε το έντυπο και δεν έβαζε. Ταπ, λοιπόν, αυτοί που είχαν τάπ πληρώνουν επί τρία το χαράτσι, αλλά πληρώνουν τάπ. Οι άλλοι πληρώνουν επί έξι το χαράτσι που, που δεν είχαν τάπ, αλλά δεν πληρώνουν τάπ. Καταλαβέ. Nice. Εγώ και τώρα, πέρσι που εξε, ξεκίνησε το θέμα, πήρα τη ΔΕΗ τηλέφωνο. Μίλησα με τον έναν αρμόδιο εκεί πέρα και τον ρώτησα. Εάν στείλει ο Δήμο, λέω, έναν υπάλληλο, ένα, ένα, άτομο ένα, και κάτσει και συμπληρώσει τα στοιχεία, τα δεδομένα του υπολογιστή τη ΔΕΗ, θα λύσουμε το πρόβλημα. Λέει ναι. Το είπα, το ξανάπα και μου απαντούσαν ότι θα το λύσει πολιτικά, θα γίνει κάνει τροποποίηση ο Υπουργό. Ποια τροποποίηση. Άρα δηλαδή θες να πεις ότι όσοι το πληρώσαμε, το πληρώσαμε. Ε, τελείωσε, πάει τώρα. Και θα πληρώσει και το επόμενο επί Σου πει κανένα ότι θα το πληρώσουμε λιγότερο. Αφού δεν τα έχουν διορθώσει ακόμα. Τι λές πάνω. Παναγιώτη. Τι, το... τι λέω, την αλήθεια σου λέω. Πήγαινε αύριο στο Δήμο, δημοσιογράφο είσαι, βγάλει την ταυτότητά σου, μπες μέσα και ζήτησε. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Ε, τα στοιχεία. Τι έχουν κάνει και τι. Συγγνώμη, Συγγνώμη γιατί να πα στο Δήμο, Δεν θα τα δούμε από του λογαριασμού. Όχι, να δει τι ενέργειε και πώ έχει φτάσει, αν έχει προχωρήσει καθόλου η τη διαδικασία. Της, να διορθωθεί αυτό που σου λέω. Μα αν διο, διορθωθεί, έχει διορθωθεί, θα διορθωθεί και στου λογαριασμού. Έτσι δεν ναι, είναι. Εντάξει. Εάν όχι, θα το δω, Δηλαδή δεν χρειάζεται να. Εντάξει, είναι μια λύση και αυτή που λε. Να δούμε τι αλληλογραφία έχει, έχει γίνει, αλλά εντάξει. Πήγα να το ελέγξει, να πάρει τα στοιχεία σου. Γιατί δεν πάει. Μάλιστα. Η δουλειά σου είναι αυτή. Εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε να το δούμε. Και, και αυτό, εγώ θέλω να πιστεύω ότι... Εγώ σου λέω θα... ότι αυτά... Θα δει, θα δει. Υπάρχουν θα κάποια, δε, κάποια χρονικά περιθώρια που μπορείς να κάνεις αλλαγές να παρέμβει στο πρόγραμμα τη ΔΕΗ. Δεν, το, το κάνει, πάει το, το κάνεις όποτε θέλει. Έπρεπε να έχει γίνει. Εδώ και έξι μήνε. Τώρα θα, και αυτή τη φορά θα πάμε με έξι και για να προλάβουμε την επόμενη θα πληρώσουμε με τρία όλοι. Μα καλά, αφού είχαν πει ναι. θα τα συμψηφίσουν. αφού τα, άλλοι έχουν πληρώσει και δεν μπορεί να πάρουν τα λεφτά τη πίσω της Θα κράτησε η ένα αντιλογό του ρεύματο. Με αυτό λέω ότι θα τα, θα αντιλογήσουν σε επόμενου λογαριασμού. Θα τα, 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 συνυπολογίσουν Αλλά, εντάξει. Όχι. Εγώ δεν το Εγώ νομίζω ότι ό,τι έγινε έγινε. Τα γεγονά γεγονά. Δεν σου δίνει κανένα τίποτα πίσω. Ο κουλάβη παρά το Μέχοντο. Ο κουλάβη παρά το Ακριβώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα, τι μου λε τώρα για Δήμος. θέλει να συγκρότηση η, η χώρα όλη. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει ο Δήμο να λειτουργήσει σαν υπηρεσία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ευθύνη κάπου γιατί δεν έγινε αυτό έγκαιρα και έλεγχος και έλεγχος γενικά το λέω και δεν θα, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στον κάθε υπάλληλο Βεβαίω. τι κα... λες τώρα εγώ τόσα πόσα χρόνια στην τράπεζα μου λέγανε θα κάνεις αυτό θα κάνεις δεν το έκανα θα μπορούσα να σε καλέσει απολογία τι είναι αυτά ε... Εδώ οι πάλι του Κι Δήμου. Εδώ, εδώ έχω, ακούσει, δήμου, έχω πώς, ακούσει, στο παρελθόν, φίλε Παναγιώτη. Ναι, έχει δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να του πούμε κάτι, τον έχουμε ανάγκη. Τι λεφτά, ρε παιδιά. Οι υπάλληλοι του Δήμου, ό,τι του λένε κάνουν. Εγώ δεν έχω, Το πρόβλημα μου δεν είναι ότι δεν δουλεύουν οι υπάλληλοι. Δουλεύουν. Δεν είπα εγώ ότι δεν δουλεύουν. Δουλεύουν, αλλά αν περιμένει από έναν δήμαρχο ή ένα δημοτικό συμβούλιο να σου πει τι θα κάνει όταν είναι για πρώτη φορά στο Δήμο. Κάνει, για... Δεν θα κάνεις ποτέ δουλειά. Πάμε γιατί θα μιλήσω γενικά για τους υπαλλήλους και θα πω το εξή ότι είμαστε Έλληνες και αν τον Έλληνα δεν, τον, ε, δεν είσαι πάνω με την καλή έννοια το λέω με να τον ελέγχεις όχι με το ζούρδουλα, να τον ελέγχεις κακά τα ψέματα, ένα μικρό ποσοστό είναι το οποίο θα δουλεύει άψογα και θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτό είναι κανόνας. Λοιπόν, και γι' αυτό και έχουμε φτάσει. Άγκυνα. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει το που έχουμε φτάσει. Εμένα μου κάνανε μια καταγγελία. Δες, δεν, το έχω ξαναπεί αυτό, θα το πω τώρα. Όπα. Μου κάνανε Οπα. μια καταγγελία πριν από τον Νοέμβριο μου την κάνανε. περασμένο Νοέμβριο. Γιατί κατέθεσα εν όρκος ότι τρει τρεις υπάλληλοι του Δήμου Κιθήρων και μπορώ να σου πω πω ο Ντίνος ο Καψάνης, είναι ο Νίκο ο καλύτερο από τη χώρα. Να μην λέμε ονόματα καλύτερα. Δεν. Εγώ θα τα πω. Και όποιο θέλει να, 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 κλείσει τα αυτιά του. Και ο... Σαν περιστατικό να το πω. Και ο ένα φρυλίκο. Λοιπόν. Κατέθεσα ένα έργο και κατέ... εγώ κατέθεσα την αλήθεια. Και όποιο θέλει, α βγει να καταθέσει το αντίθετο, υπάλληλο του Δήμου. Λέγω ψέματα. Και μου έκανε μια καταγγελία, μου κάνανε και έχει από κάτω γράφει ένα υπάλληλο του Δήμου. Ότι δουλεύει αυτό που έκανε την καταγγελία στο Δήμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι υπάλληλο, είναι πολιτικό πρόσωπο του Δήμου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, και η... το, το θέμα ποιο ήταν, δεν κατάλαβα. Ότι δεν δουλεύανε αυτό το του μήνε, ότι κατέδωσα ψευδό ότι δεν δουλεύανε δύο χρόνια, αλλά δουλεύανε δέκα διαγεκομένα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, είναι ολόκληρη τη... η ιστορία. οικογραφία απ' έξω. Λοιπόν, πετράει μετράει όμω η πράξη. Ήτανε πολιτικά προσκύμενοι σε μένα, παραταξιακά ή πολιτικά. Ήταν φίλοι του Πασόκ αυτοί, όλοι. Ήταν φίλοι δικοί μου, όλοι. Μόνο ένα από του τρει ήταν μου. Οι άλλοι Και το αποτέλεσμα είναι ότι αν εγώ καταδικαστώ, που δεν θα καταδικαστώ γιατί υπάρχει και δικαστική απόφαση, αλλά δεν λέω παρακάτω, θα χάσουν τη δουλειά του αυτοί. Οι τρει, και θα χάσουν και τη δουλειά του και άλλοι υπάλληλοι που έχουν καταθέσει αυτά που, τα ίδια που κατάθεσα εγώ. Αυτά κάνουν. Συγγνώμη, θα, θα χάσουν τη δουλειά του. Γιατί καταθέσανε, αν είναι αλήθεια. Αν κατέθεσα ψέματα, εγώ καταθέσανε και άλλοι δύο ψέματα. Εάν είναι αλήθεια. Αν, δεν έχουν να πάθουν τίποτα. Αν oh. κατάθεσανε αλήθεια. Μάλιστα, κατάλαβα. Και όποιο λέει την αλήθεια, δεν πάθαν τίποτα. Oh. Αλλά θέλω να σου πω, αυτά κάνουν και προσπαθούν να επιβιώσουν. Και κα, κάτι άλλο, μια που το λε τώρα. Πάλι μου φαίνονται παράξενα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα εννοήσω, να τα καταλάβω κάποια πράγματα. Εγώ ξέρω ότι όταν πήγαινα στη δουλειά μου τότε, υπόγραφα. Θυμάμαι από το 90 τότε δίναμε πλήρη στοιχεία τηλεφωνικά κάθε πρωί, παρόντες, απόντες, αδιούχοι κτλ. Δηλαδή μας παρακολουθούσαν ανα πάσα στιγμή με τον κωδικό τους καθενός, όπως έχεις τον κωδικό στο κινητό σου, τι ώρα τα ανοίγει. Ξέρανε ανά πάσα στιγμή. Η τράπεζα, η τράπεζα, η τράπεζα. Γιατί ρε η παιδιά, λέω. Μα γιατί μα κάτσε να Και πω ο κάτι. Ο Δήμο είναι ο Δήμο Δεν μιλάω για το Δήμο. Γενικά πάντα μιλάω. Θα ότι λέω για το Δήμο. Γενικά για κάποιε υπηρεσίε το λέω. Δηλαδή θα έπρεπε να καταθέσεις εσύ ψέματα ή αλήθεια αν δουλεύανε ή δεν δουλεύανε κάποιοι. Δεν δε, δε, δε μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται αστείο. Πολύ αστείο. Εγώ, Πάρα πολύ αστείο. Εγώ κατέθεσα σύμφωνα με μια δικαστική απόφαση που υπάρχει για το θέμα αυτό. Δεύτερο ήταν ε, ε, του, του πρωτοδικίου μια δικαστική απόφαση που δικαιώνει αυτά τα παιδιά. Και εγώ γιατί δηλαδή να, πάω να, πω, να μην το πω, Αφού υπάρχει αυτή η απόβαση. Αλλά αυτό που έκανε την καταγγελία δεν το ξέρει. Γιατί βαριόταν να ψάξει το φάκελο. Έλα, άλλο, άλλο θέμα. Πάμε παρακάτω. Ε, πετά στον αέρα, κάτι ε, θα τα αφήνεις. πετάω, θα βγάλω δάχτυλο και εγώ. Ε, και μετά μου λε προχώρα παρακάτω. Να... <laughs> μετά μου λε προχώρα παρακάτω. Πώ θα προχωρήσει παρακάτω να Πάμε παρακάτω. Ανάβει φωτιά και μετά. Αλλά βρούμε στην πορεία. Αφήνει σε μένα να σβήνω να, να ψάχνουμε. Παναγιώτη, τι άλλο τώρα, έτσι πλησιάζουμε στο δεκάλεπτο το τελευταίο. Τι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Να πούμε. Σχετικά με τις γεωτρήσεις. Δηλαδή. Και επί των ημερών σου είχαν γίνει, έτσι. Ναι. Από αρ... η Αρτέμι. Μόνο επί των ημερών μου. Και επί Αρτέμι. Ε, μιλάω για την περιοχή εδώ. βέβαια, και Πιαρτέμι. Έκτοτε έχουν γίνει αλλαίες. Καμία. Έχει γίνει κάποια πρόταση για κάποια... Ε, ναι. Τώρα προσπαθούν να κάνουν κάποιες μελέτες, κάτι γεωλογικές μελέτες και αυτά, αλλά τι να τις κάνουν τους καινούργιες. Εδώ δεν μπορούν να συντηρήσουν τις παλιές. Οικονομικά εννοείς είναι καμένε όλε. Αχρηστευμένε όλε. Η, Η κοινότητα από έχει 8 γεωτρήσει, παρακαλώ. 8 γεωτρήσει παραγωγικέ που μπορεί να, να, φτάσει στο νερό όχι για τώρα, αλλά για σε βάθο χρόνου να, να φτάνει για, μετά από 30 χρόνια. Με όση κατανάλωση τελευταία έχει. 8 γεωτρήσει εγώ παρέδωσα. 8. Και τώρα είναι όλα σκαμμένε και άχρηστε, βουλωμένε και εγκαταλελειμμένε. Και πώ δουλεύουν αυτή τη στιγμή, Δύο-τρει. Δύο, μου φαίνεται. Οι Δεν ξέρω, θα τι φτιάξουν φαντάζομαι κάποια στιγμή, αλλά μέχρι να φτιάξουν αυτέ θα χαλάσουν οι άλλε. Πάει λέγοντα. Οχτώ ή οδύ τι με Ναι, μου κάνει εντύπωση πάνω Παναγιώτη. Το λέω με ποια έννοια, ότι αν ταυτίσει κάποια, να το πω απλά λαϊκά, μέσα στη σεζόν, την τουριστική σεζόν, τι θα κάνουμε. Άμα τα φτύσει, α πούμε, στο Πετρούνινγκ Ναι. Τελείω το, νησί από τον ποταμό μέχρι τον Καραβά. Όλα εδώ, βουνά, δηλαδή, δέσπινε, όλα αυτά. Μα ακούνε δεκάδε κόσμο τώρα που δραστηριοποιείται από τον τουρισμό και μην ξεχνάμε, Παναγιώτη, φίλε, ότι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για το νησί είναι ο τουρισμό. δεν Έτσι. υπάρχει άλλη. Τι μεγαλύτερη, αυτή είναι, μία και μοναδική. Ε, εντάξει, κυρίω. Που σημαίνει ότι είναι αν θα συμβεί κάτι μέσα στη σεζόν πάνω, τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Παρόλο ότι στην υπηρεσία ίδρυφη ο Δήμο έχει κάτι, κάποια παιδιά που δουλεύουν και τα οποία είναι φιλότιμα και τρέχουν, εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Πράγματι. Κάθε μέρα πάνε, τα βλέπω, περνάνε από την ποταμό και πάνε στη δουλειά. Κάθε μέρα. Ανελειπώ. Αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δυστυχώ. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή. Δεν ξέρω. Τώρα έπρεπε να, να, να διαθέτουν περισσότερε πιστώσει καταρχήν στην ίδρυψη. Δεν είναι μόνο να τα παίρνουμε από την ίδρυψη και να τα πηγαίνουμε στου δρόμου. Πρέπει να αφήνουμε και μερικά εκεί. Πώ θα το κάνουμε δηλαδή. Τι, τι, τι κάνουνε. Να παίρνουμε τα λεφτά από την ίδρυψη, τα, τα αποδοτικά, τα, και το οποίο απαγορεύεται, να τα πηγαίνει σε άλλα έργα. Αυτά που εισπράττουμε Ναι πράττει. ναι ναι τα περισσεύματα Τα αποθεματικά Αφήσε τα και εκεί πέρα μία χρονιά Και κάνε τι επισκευέ. Έτσι είναι Πέτρο Ο Δήμος Γιατί σου λέω πρέπει να λειτουργεί σαν υπηρεσία Πρέπει να λειτουργεί σωστά Δεν μπορεί να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει Πώς θα το κάνουμε δηλαδή Τα πέντε τα αποδοτικά τα, τα λεφτά από την ίδρυση θα τα πηγαίνει Δεν ξέρω πού τα πάνε ας πούμε να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Όχι, δεν θα τα αγοράσουν αυτοκίνητο. Ή αν, αν έχει περίσημα, οφείλει να μειώσει την τιμή του νερού. Δεν μπορεί να τα πάρει και να τα πα δίπλα σε άλλου σκορπιού. Κάτι άλλο, μια που είπε νερό, πάνε για ότι κάποιοι κύριοι που οφείλανε τα έχουν πληρώσει. Α, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Πόσο, κάτι που είναι βασικό, θα έπρεπε να το ξέρει. Δεν νομίζω. Σαν δεν ξέρω. Είχαν κάνει κάποιε ρυθμίσει, δεν ξέρω αν είναι ενήμεροι αν τα πληρώνουν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Διότι άλλωστε εγώ τώρα θα σε δύο-τρει μήνε. Ε, ναι. Δεν θα με ξαναδεί εδώ. Εμεί θέλουμε, Παναγιώτη, να σε βλέπουμε πολλέ φορέ. Όχι, όχι, δεν θέλω άλλο τίποτα. Και ξέρει. Δεν θέλω. Ε, ε, Κουράστηκα. Ε, δεν είμαι από του ανθρώπου που μου δενίζουμε τα πάντα, ούτε για σένα, ούτε του νυν. Ε, το, ούτε την αντιπολίτευση ούτε τη συμπολίτευση όλους σας θεωρώ γνωστούς φίλους έτσι από εκεί και πέρα θα πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα, να σχολιάζουμε ή να καυτηριάζουμε. Αν δούμε κάτι αρνητικό θα πρέπει να το πούμε. Έτσι. Σε κάποιους, κάποιοι το δέχονται, κάποιοι το, δεν το δέχονται. Ε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους λέμε συνέχεια καλά λόγια σε όλους. Πώ δεν το κάνουμε, εσείς Εσεί κάνετε τη δουλειά σα. Πρέπει να λέτε κακά λόγια σε όλου μα. Όχι, δεν θα, θα λέμε κακά έτσι να λόγια. Να την αλήθεια, την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν, θα δούμε α, κάτι δε, στραβό. Δεν δε θέλω κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με το Δήμο. Ειλικρινά, έχω κουραστεί. Παναγιώτη, αν, ένα, ερω, ένα ερώτημα, βασικό ερώτημα. Έτσι, για να μπω στην ψυχολογία σου. Α πάμε σε αυτό που λε. Εάν αυτή τη στιγμή σου λέγανε το 100%, το 100 των κυθυρίων χωρί εκλογέ, εμεί σε βάζουμε δήμαρχο. Θα αναλάβαινε. Όχι. Γιατί. Όχι, διότι καταρχήν δεν είναι. Ε, λέω, υποθετικά. Υποθετικό το ερώτημα. Ούτε, όχι, δεν το δέχομαι. Ναι, αλλά γιατί, ας γι' αυτό σου έκανα το ερώτημα. Διότι αισθάνομαι ότι τώρα πια δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Έχει κουραστεί με αυτή την έννοια. Βέβαια. Ή, ή, με, ή όπως έχει έρθει τώρα και έχει διαμορφωθεί, ε, να το πω, η όλη η ιστορία Δήμου με, όχι, δικασ... όχι, με δικαστήρια όχι, και τα λοιπά και όλα αυτά γιατί είναι, είναι κουραστικά. Το είπε και από μόνο στην αρχή. Δεν έτσι. τα φοβάμαι τα δικαστήρια. Απλά τώρα πια εγώ μεγάλωσα. Δεν μπορώ, δεν κάνω για δουλειά. Αυτό που θα αναλάβει τώρα. Να δώσουμε τόπο το νιάτα. Βεβαίω. Σωστό. Να... Πρέπει να τρέχει και να μην φτάνει. Αυτό που θα αναλάβει τώρα από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να τρέχει και να μην φτάνει κάτι άλλο. Πιστεύει ότι ο οποιοδήποτε που θα εκλεγεί απαραίτητα θα πρέπει να είναι από εδώ να μένει όχι, 12 όχι. μήνες στο χρόνο ή όχι. Ο, το, διάσημα διάστημα που θα είναι δήμαρχο θα μένει εδώ. Γενικά, ο κάθε εκλεγμένο λέω. Ναι, ο εκλεγμένο πρέπει να μένει. Το λέει και ο νόμο άλλο. Εάν στην Α, αθήνα, μένει στην Αθήνα, θα έρθει να μείνει εδώ τα τέσσερα χρόνια. Και δημοτικό σύμβουλο να είναι. Και δημοτικό σύμβουλο. Και τότε, συγγνώμη, και πώ ήταν ο καθηγητή από την Καρουνάδα και μένα στην Αθήνα, δεν το κατάλαβα. Αυτά στους, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτα τον πρόεδρο, όχι εμένα. Μα κάτσε τώρα, μου λε κάτι, εγώ ε, δεν ήξερα. Ότι, ε, δεν με... ήξερα τι ήσχε αυτό ο νόμο. Αυτοματώ. Υπάρχει νομοθεσία, προβλέπει τα πάντα τα προβλήματα. Όταν σε τρία συμβούλια λήψει, σε τρία συνεχόμενα, ο νόμο ορίζει. Για τα τρία συμβούλια απουσία το ήξερα. Αλλά το ότι θα πρέπει να διαμένει υποχρεωτικά και ο οσδήποτε Ναι, yeah, πρέπει να μένει εντό τη περιφέρεια του Δήμου ή έστω δίπλα. Στην Νάπολη, δηλαδή. Ναι. Στο διπλάνο Δήμου. Τώρα μισολογεί και η θάλασσα εδώ, τώρα εντάξει. Αλλά ειδικά για τον Δήμαρχο. Ο Δημοτικό σύμβουλο δεν είναι τόσο απαραίτητο. Αρχίζει να είναι συνεπή. Στα συμβούλια. Εγώ μιλάω για το Αντί τι ισχύει νομικά αυτό Πρώτης που είτε, εσύ, εγώ δεν το ήξερα. Αν υποθέσουμε ότι βγαίνει ένα, ένα δημοτικό συμβούλιο και οι πέντε δημοτικοί σύμβουλοι είναι από την Αθήνα, μένουν ναι. στην Αθήνα, τι να προσφέρουν αυτοί οι πέντε, δεν μπορούν. Αφού δεν μένουν εδώ, μπορούν να προσφέρουν, δεν μπορούν. Και αν θα έρχονται. Λοιπόν, ο Δήμαρχο όμω αυτό μπορεί να το υπερβεί, να το. Προσπερά, να το καταφέρει ο Δήμαρχο. Έγινε στην Αλλά στη... ο Δήμαρχο πρέπει να μένει νόμιμα, νόμιμα Για τον Δήμαρχο δεν το συζητάμε, το ξέρω. Όσα χρόνια είναι Δήμαρχο. Θε... Θεωρείται αυτό. Και και αν ήθελε να με ρωτήσει αν με πειράζει, αν είναι Αθηνέο ή όχι, Όχι, δεν με πειράζει. Τι είναι και ο Αθηνέο. Αρχίζει αυτό. Αλλά... Αρχή αυτά τα πέντε χρόνια, τα τέσσερα πόσα θα είναι Δήμαρχο να μένει εδώ θα θεχώσουν έναν ο οποίο ε, δεν είναι από εδώ. Βέβαια, γιατί, να μην, γιατί δεν δέχτηκαμε τον Κουκούλη, δηλαδή. Ε, εδώ ήταν ο Κουκούλη. Πού ήταν ο Κουκούλη. Ε, ναι, αλλά ήταν και λέω. Μα και ο άλλο, ο Στάθη και θα ήταν, αν έβαζε υποψηφιότητα. Κυθύριο δεν είναι. Ε, ναι, εγώ το λέω γιατί είχαμε άλλη μία τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο κύριο. Πολύ ναι. πριν, κάποιου πριν από δύο μήνε, ο οποίο ήταν περαστικό από εδώ. Δεν ξέρω, Τάκι, για Πώ θα Δεν ξεχνάω το επιθετό του, Τάκι. Αυτό είναι που. Το... Ποιο ήταν κάποιο κύριο που είχαμε βγάλει στο. Ένα κουτούβαλι. Ο, ναι. ο κύριο Κουτούβαλι. Θα κατεβεί τελικά. Κοίταξε, μου είπε ότι θα έρθει αυτέ τι μέρε στο νησί. Ψάχνει βέβαια για κόσμο, έτσι. Όχι. Λογικό είναι. Και εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Ε, ε, εγώ το ξέρω. Δεν νομίζω. Μπορεί να εξέφρασε μια επιθυμία τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί και μη κυθύριο να είναι. Αρχεί αποδεδειγμένα να αγαπάει το νησί. Να γιατί. Πέρασε η ώρα και πέρασε πολύ ευχάριστα. Το είδε, το κατάλαβε από μόνο σου. <laughs> Πάντα ήσουν ένα καλό ομιλητή, συνομιλητή. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και που <coughs> μα εδώ στο Στοντίο, όπως κάθε φορά, αλλά θέλω και να σε ευχαριστήσω και σαν κηθήριος, γιατί έχεις προσφέρει στο νησί, έχεις προσφέρει όπως πρόσφερε και ο αείμνηστος, ο Αρτέμις ο Καλήγερος. Προσπαθώ πολλές φορές να το λέω, έτσι και να τον μνημονεύομαι μέσα εδώ, μέσα από το ραδιόφωνο, διότι είχε δώσει πάρα πολλά και εκείνος. Έτσι, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι και να, με την ευχή πάντοτε ότι να αλλάξεις γνώμη και το πιστεύω και να σε έχουμε και στα, Βέβαια. στα επόμενα. Όχι. Ε... Ε, σε ευχαριστώ, Πέτρο, αλλά ε, ξέρεις ότι έχω πάρει μια απόφαση και δεν την παίρνω πίσω. Ενδεχόμενα να βοηθήσω κάποιου στην αρχή, αν θέλει κάποιο. Τη βοήθειά μου. Και, και τη συμβου... σ, Ναι, και με τη συμβουλέ και έτσι. Ε. Και θεωρώ ότι και αυτό ακόμα θα είναι πολύτιμο αν το κάνεις. Εμείς πάντως, να ξέρεις, φίλε Παναγιώτη, έτσι τη ναι, ναι. και ας, ας, ας με διαψεύσει ο Τάκης αυτό που θα πω, εμείς πάντα θα σου έχουμε ένα μικρόφωνο και μια καρέγκλα Εννοείται εδώ, αυτό. να έρχεσαι, να yeah. σχολιάζουμε, να λέμε, εγώ πάντα που ανέκαθεν σε θεωρώ φίλο, καλό, ε, τίμιο και σωστό, και γιατί έχεις δουλέψει, έχεις προσφέρει και επαγγελματικά ένα πολύ καλό και σωστό επαγγελματία και ε, στα δημοτικά δρόμενα επί δεκαετίε. Λοιπόν, Πέτρο, εγώ θα έρχομαι μόνο όταν δεν έχει άλλον. Ε. Όχι, δεν το λέω έτσι γιατί είναι τόσο περίπλοκο. <laughs> Είπαμε τόπο στου νέου. Τα φωνάζει του καινούριου. Βεβαίω θα του φωνάζουμε καινούριου, αλλά χωρί να γνωρίσουμε και του παλιού. Έτσι. Άμα θε, μπορούμε να κάνουμε το άλλο, α πούμε. Α σου κάνω εγώ μία πρόταση. Ναι. Να έχουμε να, να κάνουμε μαζί τη, την εκπομπή. Ναι. Ναι. Την αμέ, ανάκριση αμέ, στον, αμέ, σε ένα αμέ, δημοτικό σύμβουλο. Να, αμέ, να, αμέ, να μου φέρει στο γουχούλι, ας πούμε, τον κουκούλι, α πούμε, να τον ανάκρινω <laughs> Βεβαίω. <laughs> Βεβαίω. Ωραίο. Απόλυτα. Καλό, Απόλυτα. 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 Εγώ ήταν το όνειρό μου κάποτε να, φε, τους, να σα φέρω όλου μαζί εδώ, ε, τουλάχιστον της τη τελευταία οκταετία του συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Δυστυχώ αυτό δεν ήταν εφικτό. Ε, 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 Ίσως πά, στην επόμενη να να το κάνει. Παναγιώτη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τάκι να πάμε σε ένα τραγούδι. Πολλά ευχαριστώ να πούμε στον κύριο Πρωτοψάρτη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Δεν χανόμαστε, δεν νομίζω ότι θα χαθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση στην την συμβουλή θα, του, του Θα την θέλω έχω αδυναμία, αδυναμία, Έχουμε και άλλα θέματα να πούμε να πούμε βέβαια. Είναι πάρα πολλά.